Στη λύση του Πανθεσσαλικού Σταδίου στρέφονται οι διοικούντες του Ολυμπιακού Βόλου προκειμένου η ομάδα να μην αναγκαστεί να μετακομίσει σε άλλη πόλη για τους εντός έδρας αγώνες του πρωταθλήματος της Super League. Μετά από αναμονή 3 μηνών, στη διοίκηση του Ολυμπιακού δεν μπορούν να περιμένουν επιπλέον χρονικό διάστημα, αφού το πιθανότερο είναι να μην είναι έτοιμο το στάδιο στο ΕΑΚ Βόλου την κατάλληλη ημερομηνία. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από κοινού, κύριοι Μπέος και Τόρης ξεκαθάρισαν τις θέσεις της ΠΑΕ απέναντι προς όλους, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της ομάδας. Προσώπους στη Βουλή να τοποθετηθούν όπως αυτοί θεωρούν σωστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ο Ολυμπιακός Βόλου, η ομάδα της πόλης, να παίξει αμήν τι άλλο αν όχι στο σπίτι του, σε ένα γήπεδο που υπάρχει μέσα στην πόλη αυτή. Και αυτό θα ήταν ευχής έργων. Με τις προϋποθέσεις βέβαια και τους όρους που θα συμφέρουν και την ΠΑΕ, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και άλλα πράγματα στη μέση, να ξέρετε. Παράλληλα, ο κύριος Μπέος υπενθύμησε για ακόμη μια φορά την πρόθεση τόσο του ίδιου όσο και των συνεργατών του να αποχωρήσουν από τη διοίκηση του Ολυμπιακού, εφόσον όμως βρεθεί ο κατάλληλος επενδυτής. Είναι στη διάθεση οποιοδήποτε επιχειρηματία θέλει να επενδύσει και είναι προς πώληση. Είναι μια απόφαση η οποία είναι αμετάβλητη και τελεσίδικη. Σε καμία όμως περίπτωση, να ξέρετε, η ομάδα δεν θα μείνει ακέφαλη, δεν θα σταματήσει ο προγραμματισμός και δεν είναι για πέταμο Ολυμπιακός Βόλου. Αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, θα είναι όμως μεγάλη μας χαρά να αποχωρήσουμε από την συγκεκριμένη ομάδα.